γιορτινά τραγούδια έχουνε. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Πάμε στο οικογενειακό τραπέζι. Η φάση σήμερα θα είναι μπισμπιζέ, δηλαδή εμείς και εμείς, μόνο οι βασικοί. Πάμε στη μαμά μας και θα γνωρίσετε και τα σκυλάκια της μαμάς. Βγάλεις το τραπέζι πάνω. Έτσι να πάρετε μια ιδέα. Εσύ ποιος είσαι ρε? Ποιος είσαι ρε, αγάπη μου? Και εδώ οι γάτες είναι πολλές. Και σε αυτό το σπίτι. Αγάπη μου, αγάπη μου. Τώρα έρχομαι. Έρχομαι να σε γνωρίσω. Αου, 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 σκοτώθηκα. Δεν πειράζει. Ω, πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε? Να τους κιόλας. Να τους κιόλας. Ο Μίλη. Ναι αγάπη μου, κάτσε εκεί. Ο Μίλη είναι ο γεράκας μας. Α, και δεν είναι μεγάλο σε ηλικία. Είναι όμως γεράκας, γιατί είναι αεροστάκας. Αλλά ζει και βασιλεύει, γιατί μας αγαπάει πολύ. Πού είσαι ρε. Μίλη το λέμε, γιατί ήταν πολύ μιλιστέας όταν ήταν μικρός. Μιλούσε πολύ και τον είπαμε μιλιστέα Μίλη. Αγάπη μου, κι εγώ σε αγαπώ. Κάτσε. Κάτσε. Τι κούκλα είσαι εσύ? Τι κουκλάκι είσαι εσύ? Ναι αγάπη μου, ναι. Ενώ έχει παγωνιά, από αυτή τη μεριά που χτυπάει ο ήλιος έχει τόση ζεστούλα που το σκέφτομαι να πιω και εδώ το καφέ μου. Θα δούμε. Όχι μωρέ, μέσα που θα είμαστε όλοι μαζί. Ξενάγηση φαγητού νούμερο 2. Αυτός είναι μπακλαβάς, γιατί ο μπαμπάς μας είναι γλυκατζής. Τα σιροπιαστά δεν είναι η αγάπη μου. Σαρμαδάκια, παράδοση. Πάντα την είπα σαρμαδάκια. Και θα έχω και εγώ φαντάζομαι για μένα ορφανά, γιατί δεν μου αρέσουν οι κοιμά. Και αυτό εδώ είναι ένα περίεργο πράγμα, το λέει γερμανικό η μαμά. Είναι πατατοσαλάτα βασικά, βραστή και έχει διάφορα πράγματα μέσα. Αυγά, μαγιονέζες, ζαμπονάκια, σκατάκια, τα γνωστά. Έχουμε και χρυσόψαρο. Χόρτα ρε, χόρτα! Και αυτή είναι η πατατοσαλάτα special της μαμάς. Ναι. Το δάκρυ φύτα. Εισβολή! Εισβολή! Η Μίνι! Τι είναι ρε! Άμα τη βλέπετε, τέτοια τζαναμπέτσα είναι και αυτή. Μύρισε φαγητά. Αυτή είναι η Άβρα. Και υπάρχει κι άλλο σκύλο. Η Ζουζού. Έτσι είμαστε και εδώ. Τι είναι ρε. Ζουζού, έλα δε κορίτσι μου. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι κουβερτούλα για να κοιμούνται. Και είναι και ζουζουβίλικα. Έλα δε καλέ. Τα κάνουν όλα ένα κακό χαμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι είμαστε ψόφοι. Φάγαμε πια με τα κρασάκια μας και έχουμε πιάσει από μια γωνιά στο σπίτι και νταγλάρουμε. Ράμπο. Αγάπη μου. Ο Ρυρίς.
Και αυτός νταχλάρε, το κουραμπιεδάκι του σπιτιού. Μην το βλέπετε γλυκούλη, κανείς θα τον κάνει παρέα σε αυτό το σπίτι. Δεν είναι δαγκανιάρης και χρατζουνιάρης. Αλλά μοντελάρα, έτσι. Μεγάλη μοντελάρα. Αυτό από δάρα εδώ. 8 κιλά, 8 κιλά. Στη γάστρα με πατάτες. Και η κυρία Ρόξη στην καναπεδάρα της. Δικός της είναι ο καναπές. Αράζει η Ρόξη, η κυρία του σπιτιού. Η κοντέσα, καλό σκυλί. Γεια σου Ρόξη! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Είσαι καλά? Είσαι καλά? Είσαι καλά? Άντε, γεια σου! Άντε, γεια σου! Κλείνω, 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 κλείνω! Κλειδώσες! Πού είναι το κορίτσι! Πού είναι το κορίτσι! Πού είναι το κορίτσι! Ράμπο! Πού είναι? Αυτός είναι ο Μαθαίος. Και αυτός είναι ο φίλος μας ο Ευαγγέλης. Και αυτή είναι η Ρόξη. Και βλέπουμε Star Wars. Μου. Πού σε ρε? Πού σε ρε? Ρε. Ρε ρε. Δείχτε το Ευαγγέλη που βασανίζει τώρα. Βασανισμός. Τι σημαίνει Ρόξη? Τι σημαίνει Ρόξη? Ωπα δαγκώνει ε. Τον έχουμε μάθει όμως να μην δαγκώνει. Τον έχουμε μάθει να μην δαγκώνει. Αυτός, ναι ρε, φουλ παιχνιδιάρης είναι. Μόνο κόλπαξη να κάνεις. Διτζούκος. Ριρί. Στα φλόρα λαχταριστεί, έτοιμη να φορνιστεί. Ιδού τα αποκαλυπτήρια. Πάστα φλόρα μετά το ψήσιμο. Φράουλα, very κοκό. Ο μουσαφίρης θέλει φράουλα. Λοιπόν, είμαστε στη συγκλονιστική στιγμή που ο Όμπιγουαν αποκαλύπτει στο Λουκ ότι η Λία είναι η αδερφή του. Και συνέβη και κάτι
παραλληλά η μαμά μας έφερε κόλυβα. Θεός χωρέστο να ζούμε να το θυμόμαστε. Αυτά και καλά πήγαιναν για να διαβαστούν, αλλά δεν βρήκε κανένα στην εκκλησία η μαμά. Και λέω, άντε φέρ' τα από εδώ πέρα και τώρα θα το συγχωρέσουμε εμείς τον πεθαμένο. Το γιόντα. Αυτά. Άγιος Βασίλης και εγώ. Ωραία παρέα. Είναι Κυριακή, 29 Δεκέμβρη και σήμερα πολύ χαλαρά, δεν κάναμε τίποτα, ξεκουραζόμαστε. Και κάναμε ένα βιντεάκι έτσι θεματικό. Μάλλον θα βγει πριν το vlog. Μάλλον το έχετε δει ήδη. Ουφ, τι άλλο, δεν ξέρω πότε θα το κλείσω αυτό το vlog, αν θα το κλείσω τώρα, αν θα το κλείσω μετά την πρωτοχρονιά να το πάω σε ρί και να πούμε και τα χρόνια πολλά και τα καλή χρονιά κλπ. Δεν ξέρω, πάντως δίνω ένα στίγμα ότι προχωράμε και βλέπουμε μωρέ, βλέπουμε. Αυτή τα μεταξύ τα cupcakes αυξάνονται και πληθύνονται. Έχουν το σκοπό τους. Πρώτον να είναι decor γενικά στο σπίτι και στα βίντεο. Και δεύτερον σιγά σιγά να πάρουν θέση για giveaway. Αυτό βέβαια με τα giveaway θα ξεκινήσει όταν λίγο κάνεις αυτό και το κανάλι. Έτσι μην είμαστε τρεις και ο κούκκος. Οπότε ανασκουμποθείτε. Πείτε σε φίλους, αδέρφια, θείους και θείες ότι υπάρχει ένα καλό καναλάκι και ελάτε να μαζευτούμε και να μοιράσουμε όμορφα παιχνίδια και δωράκια χειροποίητα από τα χεράκια μου. Οκ, άντε ρε, άντε! Πρώτος όροφος. Γάτος νούμερο 1. Ισόγειο. Γάτος νούμερο 2. Ριρίς. Τι είναι ρε! Τι είναι ρε! Ήρθαμε λίγο περαία για ψώνια τελευταίας στιγμής. Ουφ, και περιμένουμε τη φίλη να έρθει. Έχει παγωνιά και φανταστείτε ότι χθες είχε ακόμα πιο πολύ κρύο. Και είπα σήμερα αφού έβγαλε λίγο ήλιο, εντάξει τώρα έπεσε. Αλλά γενικά σήμερα η μέρα είχε ηλιοφάνεια, οπότε λίγο ζέστανε. Λέω να πάω να κάνω τις τελευταίες μου δουλειές να τελειώνω, γιατί δεν θα ξανά έχω άλλη ευκαιρία και δεν ξέρω πώς θα πάει και ο καιρός μετά την αλλαγή του χρόνου. Οπότε ό,τι είχα να κάνω από εξωτερικές δουλειές, είπα να τις κάνω να τελειώνω και να είμαι cool μετά. Άντε καλή χρονιά! Άντε χρόνια πολλά! Και ένα σκύλο εκεί. Thank you.
Και επειδή ποτέ δεν κλείσαμε αυτό το vlog, ο Ράμπο θέλει να σας ευχηθεί ξανά καλή χρονιά και να σας πει ότι αυτό το vlogάκι τελείωσε εδώ. Γεια σας! Κάντε εγγραφή, καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ράμπο, πες ένα γεια. Ράμπο, αγάπη μου εσύ. Αγάπη μου εσύ. Λουλούδι. Καλή χρονιά. Πες σε όλες καλή χρονιά. Λουλουδάκι μου, δεν πεις τη ζεστούλα σου, ψυχή μου όμορφη. Μπράβο αγάπη. Καμπανάκι εγγραφή, καμπανάκι εγγραφή, καμπανάκι εγγραφή.